Είναι ένα θέμα που με στεναχωρεί, είναι ένα ευαίσθητο θέμα για το οποίο έχω κάνει κάποιες νήξεις τον τελευταίο καιρό. Το έχω συζητήσει στη Βουλή και θα το συζητήσω ακόμη περισσότερο και με τους αρμόδιους υπουργούς, καταθέτοντας πιθανά ερώτηση ή και τώρα στη συζήτηση που έχουμε για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών σε σχέση με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, το γεγονός ότι οι αντιπεριφερειάρχες στην Πελοπόννησο δεν έχουν αρμοδιότητες. Έχω πληροφορηθεί ότι οι άλλοι περιφερειάρχες της υπόλοιπης Ελλάδας έχουν δώσει αρμοδιότητες στους αντιπεριφερειάρχες και, πάση περιπτώσει, να σας πω ενδεικτικά, μιλούσα πριν μερικές μέρες με τον Κατσιφάρα της Δυτικής Ελλάδας, αυτός έδωσε από την πρώτη στιγμή αρμοδιότητες. Δηλαδή, με στεναχωρεί να στηρίζουμε τον Καλλικράτη και τους ανθρώπους που υλοποιούν τον Καλλικράτη και για να μετακινηθεί ένας υπάλληλος, όπως ακούω, από την Κόρινθο στην αρχαία Κόρινθο, πρέπει να πάει αυτοκίνητο στην Τρίπολη, να έχει υπογραφεί το Περιφερειάρχη. Αυτό, νομίζω, δεν αναβαθμίζει τον Καλλικράτη και σίγουρα υποβιβάζει τον αντιπεριφερειάρχη, τον εκλεγμένο, γιατί ακούω και κάποιους να λένε ότι δεν είναι εκλεγμένος. Φυσικά ο αντιπεριφερειάρχης είναι εκλεγμένος χωρίς σταυρούς, όπως είναι και ο περιφερειάρχης εκλεγμένος χωρίς σταυρούς. Δεν μπορεί κάποιοι, άκουσα κάποιον δημοσιογράφο να λέει μια μέρα ότι αυτοί δεν είναι εκλεγμένοι, αλλά οι περιφερειακοί σύμβουλοι που διορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη ως θεματική αντιπεριφερειάρχη είναι εκλεγμένοι. Εμείς στηρίξαμε και κλέξαμε περιφερειάρχη και αντιπεριφερειάρχες. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα θέμα που φαίνεται θα μας ταλανίσει το επόμενο διάστημα. Θέλω να πιστεύω ότι θα βρει τη λύση του για το καλό της Κορινθίας και για το καλό της Πελοποννήσου. Εγώ είμαι έτοιμος να συμβάλλω και να βοηθήσω όσο μπορώ την πρόοδο και την ανάπτυξη της Πελοποννήσου, όμως όταν βλέπω τέτοια προβλήματα σίγουρα αποθαρρύνουμε. Όμως, όπως σας είπα, θα επανέλθω και στη Βουλή αλλά και εδώ με παρεμβάσεις μου, προκειμένου κάποια στιγμή να λυθεί αυτό το πρόβλημα και οι περιφερειάρχες να έχουν αρμοδιότητες για τις περιφερειακές ενότητες, πέρα από αυτές που έχουν οι θεματικοί περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες με εντολή του περιφερειάρχη. Ο κ. Τατούλης έκανε επίθεση προχθές, είπε υπαϊλάσκο και δημόσιο υπάλληλο, διορισμένο υπάλληλο, και τον κ. Αποστολόπουλο. Κοιτάξτε, εγώ είμαι υπέρ της αυτοδιοίκησης, υπέρ των δημάρχων και μάλιστα με την ευκαιρία να συγχαρώ και τη στάση του Δήμαρχου Κορινθίων για το θέμα των διοδίων του Σπαθοβουνίου. Νομίζω ότι το χειρίστηκε καλά και υπάρχουν αποτελέσματα. Φυσικά είμαι και υπέρ του Περιφερειάρχη και των Αντιπεριφερειαρχών, εφόσον λειτουργούν αρμονικά. Ζούμε όμως σε μια ελληνική επικράτεια που έχει κυβέρνηση, έχει βουλή, έχει αυτοδιοίκηση. Ο κ. Αποστολόπουλος, από όσο γνωρίζω, είναι γενικός γραμματέας της αποκεντρωμένης διοίκησης. Έκανε, από ό,τι γνωρίζω επίσης, κάποιες δηλώσεις περί αυτού. Έχει ανώτερό του, προϊστάμενό του, τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Ραγκούση. Νομίζω ότι και ο Υπουργός Εσωτερικών πρέπει να παρέμβει προκειμένου να διευκρινιστούν αυτά τα θέματα. Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα βρούμε το δρόμο μας. Μέχρι τότε βλέπω ότι υπάρχουν κάποιες τριβές. Εμένα η στάση μου θα είναι ναι μεν υπέρ της αυτοδιοίκησης, αλλά και υπέρ της ανάπτυξης της Κορινθίας.